Το καιρό εκείνο προσευθόν το Ιησού, εις των μαθητών αυτού είπεν αυτό, επιστάτα είδομεν την άεπι το όνομα της εκβάλλοντα τα δαιμόνια και εκολύσαμεν αυτόν, ότι ούκ ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη κολλιέται, ως γάρου και έστι καθημών υπέρ ημών εστί. Εγένετο δεν το συμπληρούσε τας ημέρας της αναλήψεως αυτού, και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε, του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού, και παρευθέντες εις ήθον εις κόμοι Σαμαριτών, ώστε ετοιμάσαι αυτό, και ούκ εδέξαν το αυτόν, ότι το πρόσωπον αυτού είναι πορευόμενο εις Ιερουσαλήμ. Οι δόντες δε είμαστε αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης είπαν, Κύριε θέλεις είπομεν, πυρ καταβήν από του ουρανού και αναλώσε αυτούς, ως και ηλίας επίσης. Στραφείς δε επετύμψεν αυτής και είπε, ουκ είδατε επί ου πνεύματος εστέ ημείς, ο βαριός του ανθρώπου ουκ ήρθε, ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και εφορεύθησαν εις ετέραν κόμοι. Δηλαδή το απονήρευτο παιδί, όταν βλέπει κάποιον που κάνει θεατρικά τεχνάσματα, ευχαριστείται και τον ακολουθεί από ακακία. Έτσι και η ψυχή μας, επειδή είναι απλή και αγαθή, γιατί έτσι πλάστηκε από τον αγαθό Κύριο, ευχαριστείται από τις προσβολές του διαβόλου που παριστάνει ψευδείς φαντασίες, λέει ο Άγιος Ησύχιος, προς τον Θεόδουλον, το λόγο του τον ψυχοφελή, περινύψιος και αιρετής, που υπάρχει στην αρχή της φιλοκαλίας. Ως περπεδίων μικρών, ήγουν και απόνειρων, φαντασιοποιών την βλέπων είδετε, όπως ακριβώς ένα μικρό παιδάκι του τέστην άκακο, αφού είναι μικρό είναι και άκακο, θαυματοποιώ βλέποντας κάποιον, θαυματοποιώ απατεώνα, ευχαριστείτε και ακολουθεί το φαντασιοποιώ εξ ακακίας και ακολουθεί τον απατεώνα εξαιτίας της ακακίας του, ούτω και η ψυχή ημών απλή της ούσα και αγαθή, ούτως υπό το αγαθού δεσπότου αυτής κτιστήσα, είδετε τις προσβολές του διαβόλου τις φανταστικές. Κατά ο τρόπο με το μικρό και άκακο παιδί και η ψυχή μας, καθώς είναι απλή και αγαθή, επειδή δημιουργήθηκε έτσι από τον αγαθό Κυριό της, ειδύνεται, ευχαριστείτε στις προσβολές του διαβόλου τις φανταστικές, ευχαριστείτε στις διάφορες φαντασίες, και έτσι εξαπατάται και τρέχει προς το κακό σαν να ήταν καλό, όπως η περιστέρα τρέχει πίσω από τον εχθρό των παιδιών της. Παθαίνει η ψυχή που είναι απλή και άκακη, γιατί έτσι πλάστηκε από τον αγαθό δεσπότη τον δημιουργό, ότι παθαίνει και η περιστέρα που τρέχει πίσω από τους επιβούλους των εαυτής τέκνων. Απατωμένη προστρέχει ως καλό το χείρονι. Εξαπατωμένη από τον διάβολο προστρέχει ως αν προς τον καλό, στον πλέον κακό, όπως προστρέχει ως η περιστέρα το επιβούλο των εαυτής τέκνων, όπως προστρέχει η περιστέρα σε εκείνον που επιβουλεύεται τα παιδιά της. Ανακατώνει η ψυχή τους λογισμούς της με τη φαντασία της
δαιμονικής προσβολής. Λόγω χάρη ένα πρόσωπο γυναίκας ωραίας ή κάτι άλλο που απαγορεύεται τελείως από τις εντολές του Χριστού. Και ούτω μειγνύει τους εαυτής λογισμούς τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Αυτό παθαίνει η ψυχή. Παρασύρεται από τον διάβολο, ο οποίος την προσβάλλει με τις διάφορες φαντασίες και αναμειγνύει τους λογισμούς της η ψυχή με τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Η τύχη γυναικός ευμόρφου πρόσωπον ή άλλο τι παρά των εντολών του Χριστού πάμπαν απειγορευμένων. Και έτσι λοιπόν αναμειγνύει, για παράδειγμα, εάν τυχόν συναντήσει το πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας ή κάτι άλλο εντελώς απογορευμένο από τις εντολές του Χριστού, αυτά τα αναμειγνύει η ψυχή με τους λογισμούς της. Βούλεται ως περ μεθοδεύσε του εις έργων αγαγήν το φθέν αυτή ωραίον. Θέλει τρόπον κοινά, όπως ακριβώς το έχει μεθοδεύσει, να την οδηγήσει στο να πραγματοποιήσει εκείνο το οποίο φάνηκε σε αυτήν ωραίο. Αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου. Να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την αμαρτία. Θέλει να κάνει πραγματικότητα η ψυχή, με την παρακίνηση βέβαια του διαβόλου, ό,τι ωραίο είδε στη φαντασία της, που της υπέβαλε ο πονηρός. Αλλά πίσω από αυτό το ωραίο κρύβεται το δηλητήριο της αμαρτίας. Και τότε, αφού δώσει τη συγκατάθεσή της, πραγματοποιεί και με το σώμα εκείνη την αμαρτία που είδε με το νου της, με συνέπεια την ίδια της την κατάκριση. Αφού συγκατατεθεί, βολεύεται, αφού συγκατατεθεί εις έργον λοιπόν Άγιοι δια του σώματος, το φθέν αυτή ανώμημα κατά διάνοια εις εαυτής κατάκριση. Ο διάβολος παρακινεί την ψυχή με τη μέθοδό του να φέρει εις έργον αγαγήν το φθέν αυτή ωραίον. Και τότε η συγκατάθεση ενερθούσα, η ψυχή, αφού συγκατατεθεί, πραγματοποιεί έπειτα με το σώμα εκείνο το ανώμημα το οποίο φάνηκε σε αυτήν κατά τη διάνοια, γεγονός που την οδηγεί στην καταδίκη της. Αυτό που της υπέβαλε ως φαντασία ο διάβολος, η ψυχή όταν συγκατατεθεί το πραγματοποιεί, το δέχεται πρώτα μέσα στον εαυτό της και μετά το πραγματοποιεί ο άνθρωπος και με το σώμα, και όλο αυτό είναι εις καταδίκη του, εις κατάκριμα. Αυτή είναι η τέχνη του πονηρού, λέει ο Άγιος Ισύχιος, και με αυτά τα βέλη δηλητηριάζει την ψυχή. Γι' αυτό δεν είναι ασφαλές πριν αποκτήσει ο νους μεγάλη πολεμική πείρα να αφήνει τους λογισμούς να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας, και μάλιστα στην αρχή, επειδή ακόμα η ψυχή μας ευχαριστείται στις δαιμονικές προσβολές και τις ακολουθεί. Αλλά πρέπει μόνο να τους εννοεί τους πειρασμούς και να τους κόβει μόλις φανούν και την προσβάλλουν. Αμέσως δηλαδή ο άνθρωπος, μάλιστα ο αρχάριος, θα πρέπει να κόβει τους λογισμούς χωρίς να ακούγεται καθόλου σε αυτούς, χωρίς να τους αφήνει να μπαίνουν καθόλου μέσα του. Όταν ο νους πολυκερίσει σε αυτό το θαυμαστό έργο και εξασκηθεί, στο να κόβει δηλαδή εξ αρχής τους λογισμούς και εννοήσει καλά και το γίνει σταθερή συνήθεια ο πόλεμος και η αληθινή γνώση των λογισμών του, και όταν μπορεί, όπως λέγει ο προφήτης, εύκολα να πιάνει τις νεαρές αλεπούδες, όπως λέγει στο άσμα ασμάτων, πιάσατε ημίν αλόπεκας μικρούς, αφανίζοντας αμπελώνας, και οι άμπελοι ημών κυπρίζουσιν, δηλαδή, και
και άστε μας τα μικρά λεπουδάκια που καταστρέφουν τους αμπελώνας μας τώρα που αυτή είναι επάνω στο άνθος τους. Καταστρέφεται εξ αρχής δηλαδή τους κακούς, τους πονηρούς λογισμούς, τις φαντασίες του διαβόλου. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Όπως λοιπόν λέγει ο προφήτης, όταν ο νους εξασκηθεί και πιάνει τις νεαρές αλεπούδες, δηλαδή διώχνει εξ αρχής τους πονηρούς, τους κακούς, τους βλάσφημους λογισμούς, τις φαντασίες του διαβόλου, αφού εξασκηθεί και αποκτήσει πολύ πείρα στον πόλεμο αυτό, τότε λέγει με προσοχή και επιμέλεια πρέπει να τους αφήνει να έρχονται και να τους ελέγχει. Αλλά αυτό είναι για τους προχωρημένους. Εμείς ως αρχάριοι θα πρέπει ευθύς παρευθύς να κόβουμε, όπως λέγει και ο Άγιος Νικόδημος, τον λογισμό και τη φαντασία του διαβόλου και να μην ασχολούμαστε καθόλου. Αυτή η τέχνη του πονηρού. Αυτή είναι η τέχνη του πονηρού. Προσπαθεί δια της φαντασίας να μας εξαπατήσει. Και μετά τούτων των βελών φαρμακεύει πάσα την ψυχή. Και με αυτά τα βέλη της φαντασίας δηλητηριάζει όλη την ψυχή. Και δια τούτο ουκέ στην ασφαλές προπύρας πολεμικής του νου πολλής εισέρχεστε εάν τους λογισμούς εν την καρδία ημών, εν αρχή μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι ασφαλές πριν την απόκτηση πολλής πολεμικής πείρας του νου να αφήνουμε να εισέρχονται οι λογισμοί μέσα στην καρδία μας, μάλιστα στην αρχή. Επειδή ακμήν η ψυχή ημών τέρπεται τες δαιμονιώδες οι προσβολές και είδεται και ακολουθεί αυτές. Επειδή ακόμα η ψυχή μας, επειδή είμαστε αρχάριοι, ευχαριστείται με τις δαιμονικές προσβολές και εφραίνεται και τις ακολουθεί. Αλλά χρή μόνον νοήν αυτούς και ευθύς κόπτην εξ αναδόσεως και προσβολής. Αλλά πρέπει μόνο να τους αντιλαμβανόμαστε τους λογισμούς, τις φαντασίες του διαβόλου και αμέσως να τους κόπτουμε από τη στιγμή της εμφανίσεως και της προσβολής. Όταν δε χρονή σας ο νους εις το θαυμαστόν τούτο έργον εξασκηθεί και νοήσει και εν έξι αδιακόπο γέννηται του πολέμου, το αληθώστε νοήν τούτος, όταν όμως ο νους αφού χρονίσει στο θαυμάσιο αυτό έργο εξασκηθεί και κατανοήσει και για τις αδιαλείπτους συνηθείας μάθει τον πόλεμο, ώστε και να τους αντιλαμβάνεται αληθινά τους λογισμούς του διαβόλου, και όσο προφήτης φυσί του ευχερός δύναστε αυτόν κρατήν τους μικρούς αλόπεκας, και όπως λέγει ο προφήτης, να μπορεί αυτός ο αγωνιστής νους που έχει πλέον αποκτήσει πολύ πνευματική πείρα από τον πόλεμο, μπορεί με ευχέρεια να κρατά, να συγκρατεί και να νικά, να συλλαμβάνει και να πετάει έξω τις μικρές αλεπούδες, δηλαδή τους λογισμούς του διαβόλου, τους απατηλούς, τότε με δεξιότητα και πλήρη γνώση πρέπει να αφήνει τους λογισμούς να εισέρχονται και να τους ελέγχει. Τότε με τεπιστήμης εάν δει και ελέγχει, όπως έκαναν οι προχωρημένοι εις τον πνευματικό αγώνα Άγιοι. Ας έχουμε όλα αυτά λοιπόν κατά νου, ας προσέχουμε πάρα πολύ στην προσβολή του διαβόλου και ας αποβάλουμε αμέσως τον πονηρό λογισμό, τη φαντασία του διαβόλου, έτσι ώστε να μην ελκυστούμε, παρασυρθούμε και ειδυνόμενοι, ευχαριστούμενοι με την προσβολή αυτή, τη φανταστική του διαβόλου, παρασυρθούμε και φτάσουμε στην έμπρακτο αμαρτία. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.